예쁘네. Αντικειμενικά το ξέρεις ότι σαν κουνάβι. Όντως είσαι μια πάρα πολύ ωραία παρουσία. Περίμενε ότι θα βγεις νικήτρια. Όχι, δεν το ένιωθα. Ούτε εμείς. Τινιωμένα. Να σου φάνασε. Το όνομά σου. Δούκισσα. Α, και εμένα με έχουν βαφτίσει η Δούκισσα, σας το έχω πει. Ηλιάνα. Ναι, γεια σου, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Πόσο χρόνο είσαι. 22. Συγκλού! Είναι πάρα πολύ όμορφη. Εν τω μεταξύ είναι Bratty Girl. Τι είμαι? Είναι Bratty Girl. Κύριε Bratty μου. Τι κάνεις, καλά, καλά είσαι. Εσύ. Καλά εσύ. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν νομίζω ότι κάνει για modeling. Βλέπω πάρα πολύ μεγάλο πρόσωπο. Και πολύ κοντές πλάτες. Είναι κυρίως Instagram girl αυτό που βλέπω τώρα. Είναι μίσο pop-in interest girl, γιατί σαν κομμωδίνο είναι. Μην κρίνουμε μια κοπέλα καθαρά από την εμφάνιση, ας ακούσουμε λίγα πράγματα για αυτό. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λιάννα. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δηλώσει πως δεν έχεις κάνει πλαστικές. Breaker, άμα. Ολόιδια, ολόιδια. Πιστεύεις ότι αυτή η δήλωση είναι τόσο τραβηγμένη όσο και το πρόσωπό σου? Να σας πω, παιδιά, θα σας πω μια βασική αρχή της κωμωδίας. Να τη μάθετε κάποια στιγμή. Okay. Με τα αστεία πρέπει να γελάνε οι άλλοι, όχι εσείς. Άμα γελάτε εσείς, τα καίτε. Οπότε μην κάνετε σαν τους τρελούς, αφήστε μας λίγο εμάς να γελάσουμε. Ξέρεις τι μου λείπει από όλα αυτά? Τα χρόνια. Τα φρυδάκια πιο παχιά και αδυνάτησαν πάρα πολύ τα φρυδάκια. Καλά, είσαι πολύ όμορφη και εσύ δύο περιπτώσεις, έτσι. Τώρα δεν αντιλέγω. Θανάση, μας έχεις γα***** την εκπομπή σήμερα, έτσι. Όπου ήμουν αγέννητο αυτό. Το καλλιτεχνικό που έχετε, δηλαδή τώρα είναι, μπορώ να το μιλήσω όπως μιλάω στον πατέρα μου. Δεν διαφάσει. Ούτως ή άλλως ηλικιακά είσαι ο μπαμπάς της τραπ. Ακριβώς. Δηλαδή πόσο χρονών είσαι? 36 τώρα. Έχει χιούμορ. Θα φάω τη χώρα. Με ταξί μάρες. Έβαλα και δύο χρόνια. Έβαλα δύο χρόνια, λέει. Πώς κάνεις, να σου πω πέρα την πλάκα. Έβαλα δύο χρόνια τώρα. Πώς καταφέρνεις και δείχνεις 55, αλήθεια. Κούραση, νύχτα. Νύχτα. Τέτοιο ψέμα δεν έχει πει ούτε η Ζωζούς Σαμπουτζάκη, δηλαδή, η οποία πραγματικά δεν έλεγε την λύπη. Κύριε Σταραβάρα, μια ερώτηση. Πώς άντεξες όσα χρόνια δηλώσαμε τον Γρηγόρη? Τον είχα γραμμένο στα αρχεία. Ας παρακαλώ, λοιπόν, αυτή είναι η προβοκάτσια, λοιπόν. Καρκίνο! Α, καρκίνος είσαι! Θα έπαιρνα όρκο ότι είσαι εχθής, γιατί μοιάζει λίγο με τσιπούρα. Δηλαδή, τώρα που σε βλέπω, εννοώ... Ψαράκι, ναι, ναι, ψαράκι, μοιάζει λίγο με μεροφό. Δηλαδή, εγώ, αν πιάσω το Φάνη έτσι και τον φιλήσω και μας πιάσει κάμερα... Είμαστε φίλοι. Αν μας πιάσει κάμερα έτσι, παιδιά, μας πιάσει έτσι κάμερα, σημαίνει λίγο... Σας είπα καλά, ας σοβαρευτούμε λίγα. Τι πρέπει να κάνω? Άμα θέλεις κάτι, κάνε κόλ, με στη γειτονιά σου με το γκλοκ, γκλοκ. Δεν μπαίνουν όπλα εδώ μέσα. Έχει έρθει προετοιμασμένος. Μικρό παιδί είναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι να φαγωθείς στο μοντάζ, Μπουμπουλίνης. Να φαγωθείς στο μοντάζ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Φίλες και φίλοι, μαζί μας εδώ πέρα σήμερα στο στούντιο, ο Ηλαιός! Τρελέ μου συνδετήρα. Τι γίνεται, παιδιά? Φίλες και φίλοι, μαζί μας ο νούμερο 3, νούμερο 1. Ο νούμερο 1 Έλληνας ράπερ αυτή τη στιγμή. Τα λέω καλά, Θανάση? Όχι, γιατί δεν καταλαβαίνει. Το παιδί δεν καταλαβαίνει. Α, έχει δίκιο, Θανάση. Πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα του. Μισό λεπτό. Όντως, σίγουρα δεν κατάλαβες κάτι από ό,τι είπαμε. Ο νούμερο 1 ράπερ σε όλη την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε σε όλη τη συνέντευξη με AutoTune για να καταλαβαίνει το παιδί. Ράπ, θες να το ρωτήσεις κάτι? Το όνομά σου το κανονικό ποιο είναι? Πώς σε λένε, πώς σε βαφτίσανε? Πίτερ, Πίτερ. Βαφτισμένος Παναγιώτης όμως. Γενέθλια πότε έχεις? 25 Μαΐου. Στα χ***ια μας. Την κάμερα και λέει τράπεζι, 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 τι κάνετε εσύ? Σπίτι του είναι όλη μέρα, λεφέ. Εγώ μόλις γυρίσα από το Μαϊάμι. Τα μεγάλα πνεύματα τα παίρνει το εξωτερικό, είναι αλήθεια αυτό? Ναι, ρε. Και βλέπεις ότι στην Ελλάδα αυτό πρέπει να σου λέει κάτι.
Θέλω να πω ότι οι καλλιτέχνες μας φεύγουνε και ο Ματ Γκλίντερ είναι ο μόνος που έχει την αφορμή για να είναι ο μόνος που έχει την ευτυχία. Γυρίστε πίσω όλοι, έχουμε κάτι γιατρούς, κάτι κολόμπες έξω, έχουν ανακαλύψει κάτι τεστ παπ και κάτι βλακίες. Ελάτε όλοι πίσω εσείς που έχετε φύγει έξω. Πραγματικά και μπράβο, ήθελα να το πω. Μπράβο στο Ματ Γκλίντερ. Συνεχίζουμε και ευχαριστούμε πολύ σαν χώρα που ο Ματ Γκλίντερ είναι εδώ πέρα. Να το πούμε γι' αυτό. Συνεχίζω. Ένας ακόμα παραπάνω λόγο για να σχέδεσαι. Σοβαρά τώρα, πες μας τον αγαπημένο σου ξένο φωτογράφο. Στίβεν Μάιζερ. Στα παπάρια μας. Ήρθε το σημείο που θα σλακώσω και θα τον πετάξω. Θα συνεχίσω παραδοσιακά ζητάμε, εγώ θα σας δείξω γιατί πρέπει να πάρεις το κρίμα στο λαιμό σου. Όχι. Και θα κρατήσω τον δικό μας, ρε παιδιά. Το Jimmy Fallon εννοείς, έτσι. Κρατάω τον Jimmy Fallon και σκύνω το παιδιά. Παίρνω εγώ λοιπόν το τέτοιο. Έτσι, διαλέγω εγώ για την τσέτα αυτή τη φορά. Λοιπόν, ήθελα να το κάνω πολύ καιρό αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Σάτσε εκεί, Ελένη, δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν, είναι live οι εκπομπές. Ελένη μου, πώς αισθάνεσαι που έχεις καταφέρει τόσα πράγματα μέχρι τα 31 σου χρόνια. Πόσο είναι? 31. Μεταξύ μας τώρα. 31, εγώ και σ' άκουγα στο Λύκειο να πούμε. Ρε, μεταξύ μας τώρα. Να φέρονται αυτό το ένα λεπτό. Ρε παιδί μου, να τη φέρεις, αλλά 31 είμαι εγώ και στην πεντέμερη σ' ακούγαμε. Σκέψου, 10 χρόνια καριέρα έχω και είμαι μόνο 32. Θέλαμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, Ελένη μου, έχεις δηλώσει στο παρελθόν ότι αν σου έκαναν πρόταση, θα ήθελες να παίξεις ένα επίδαυρο. Και εσύ. Και συγχαρητήρια από μένα. Ξεφεύγουν κάτι μαλακίες κατά καιρούς. Έχω πει πάρα πολλές μαλακίες, τώρα τι να σου πω. Θα σε ενημερώσω ότι είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα επιφωνήματα της τραπ. Αυτά μου αρέσουν πολύ. Ο πατέρας των υποφωνημάτων. Ο μπαμπάς των υποφωνημάτων. Δηλαδή και... τι επιφωνήμα. Όχι, έχεις δει πως κάνει για να πούμε. Κάτσε να μας κάνει δύο-τρία ειδικό. Ναι, πάμε. Α, αυτά τα θυμάσεις. Λοιπόν, παιδιά, μην μυρωνεύεσαι τώρα, εσύ με τα λέμε. Είναι σαν και αυτό που κάνει ο Μάτλιπ το wow. Ναι. Αυτό, μπράβο. Αλλά αυτός είναι ο πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα όλοι. Μαλάκα, είσαι 27 χρονών. Τι κάνεις, τι είναι αυτά τα σκουσκουσκου. Δεν μιλάω μαζί σου, μου αρέσει. Ραπ, συγγνώμη, αλλά μειώνεις το θέμα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ποιος άλλος έχει κάνει σκουσκουσκου πίσω. Δεν καταλάβα, γιατί το μειώνεις έτσι. Αυτό είναι τομή στη μουσική που έχει κάνει. Σκέψου ότι αυτό εμένα με πληρώνει. Καλά, έχουμε πληρώνει. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, δηλαδή. Πλέον λέει. Και τους άντρες, δηλαδή. Περίμενε να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί να μιλήσουμε στα ράτα. Γιατί να μην μιλήσει αυτός, δεν έχουμε αφήσει καθόλου. Δεν πειράζει, δεν είναι εδώ για να μιλάει αυτό. Και να τον ρωτήσουμε για τον κομμενάκι του, την ελευθερία ελευθερίου. Το έχεις παρακάνει. Συγγνώμη. Τάκης με την ελευθερία ελευθερίου. Εγώ κάτι άλλο. Τάκης με την ελευθερία ελευθερίου. Τι γίνεται, τι λέει. Πότε φασωθήκατε πρώτη φορά με την ελευθερία ελευθερίου. Δεν έχω μπει ελευθερίου. Λοιπόν, παιδιά, μην τον πιέζετε τον καλεσμένο τώρα. Προφανώς όταν σου λέει κάποιος δεν έχω μπει, έχει μπει 100%, αλλά αυτά δεν είμαστε ειδικοί να τα λύσουμε. Εμείς τον έρωτα, ηλεέ μου, λέμε ναι. Ηλεέ μου. Εντάξει, μπορεί να μην τα έχει με την ελευθερία ελευθερίου, λέμε τώρα, χαχαγελάμε. Μπορεί να μην τα έχει τέλος πάντων. Αλλά έχεις γράψει παλιόπαιδο στίχους σε κομμάτι της ελευθερίας ελευθερίου, όπως βλέπω εδώ πέρα. Ξέρεις ποιο κομμάτι έχει γράψει αυτός. Ποιο. Δεν τον έχεις ικανό να έχει γράψει αυτό το κομμάτι. Ποιο μπορεί και εσύ. Το Μπονίτα. γελάτε, αλλά είναι ένα κομμάτι. Κομματάρα. Κομματάρα, εμένα μου αρέσει. Τα αστεία. Τα αστεία, εντάξει, είπαμε, ειρωνευτήκαμε, αλλά αυτό. Και ένα παιδί, τόσο μικρό με τη διάμορφη, δεν πιστεύω ότι γράψει τέτοιο τραγούδι. Θυμάσαι λίγο του στίχου ή του θυμάσαι. Του στίχου με έλεγαν Μπονίτα, μαζί περάσαμε τη νύχτα. Έκανε το χατζηδάκι κομμάτια, ρε παλιό σκυλό. Λοιπόν, Θανάση. Πώς αισθάνεσαι που ο Τού σας έχει ξεφτυλίσει όλους σας. Εμείς είμαστε εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, η πιο ξινέ-όμορφη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης, η αγορίτσα η Μακρυπούλια, άγια βέβαια. Κάτσε, αγορίτσα μου. Αγορίτσα η ζωή. Έλα, μωρέ. Εδώ κάθομαι. Ναι, βέβαια. Να σου πω, πειρετέ. Πώς λέγεται το. Το εκμεταλλεύεσαι που δεν σου ρίχνω όμως. Δεν πειράζει. Αυτό το όνομα το ελαιός και αυτά πώς σου ήρθε, δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πω. Τι είναι αρρώστια είναι αυτό, τι είναι. Καμάτα και εσύ, ρε φίλε. Είναι και αρρώστια, μπορεί να είναι και γαλλικά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ηλαιός είναι ο άνθρωπος. Ηλαιού, ρε Θανάση. Ηλαιού. Είναι εύκολο, παιδί. Είναι Γάλλος, ρε. Ήρθε να το κορυδέψει. Θα το πείτε σωστά. Θα το πείτε σωστά. Συγγνώμη, ήμουνα. Είμαι κουρασμένο. Παναγιώτη Αλεξόπουλο θα το λένε και θα είναι από το Περιστέρι. Το έκανε λέω, wow.
Εκατομμύρια views και επιτυχία. Ο Ηλεού, λοιπόν, να σου. Πόσο περήφανο νιώθει που έχει κατακτήσει γενικά αυτό το πολύ μεγάλο τίτλο, ο νέο νικητή του Survivor. Εντάξει, αισθάνομαι ευλογημένο γιατί ήταν μια συνθήκη που περάσαμε δύσκολα. Το σοβαρεύει τώρα. Αλλά έξω. Και να πάει έτσι συνέχεια, να αλλάξουμε. Δηλαδή, γάμισε το έτσι. Αυτά πέστε στον Αρναούτο. Άμα έρθει να μα κάνει αυτό το τέτοιο. Αλλά έξω κατάλαβα ότι άξιζε κάθε στιγμή. Κάπου εδώ να πούμε ότι δεν είμαστε οι αλήθειε με τη Ζήνα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, όλο αυτό που έγινε είναι για να τιμήσουμε την καταγωγή του Δημήτρη Σκουλού. Βεβαίως. Α, όπου είσαι? Μυτιλήνη. Φαίνεται. Αιγύπτιος. Δεν είναι από την Αίγυπτο ο Δημήτρης Σκουλός. Όχι, δεν είναι. Έτσι. Θα μπορούσα. Δημήτρη.